Γεια και χαρά σε όλους. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε το NASCAR Heat 3. Λοιπόν, ανοίγουμε τον περιηγητή και μπαίνουμε στη σελίδα skidrowreloaded.com. Εδώ πέρα δεξιά στην αναζήτηση, όπως πάντα, θα πατήσετε NASCAR ή NASCAR, δεν ξέρω πώς προφέρετε. Heat 3, αυτό πέρα που λέει Codex, είναι 14,5, είναι λίγο παραπάνω, 14,7 περίπου γίγα. Οι απαιτήσεις συστήματος δεν είναι τόσο υψηλές, απλά είναι μόνο για 64-bit υπολογιστές, προσοχή δηλαδή. Κάποιες εικόνες, δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτός ο στίβος που είναι κλειστός, δηλαδή είναι... Το ξέρετε, και όσοι δεν το ξέρετε μπορείτε να δείτε κάποιο gameplay εδώ πέρα και να δείτε τι έχει να κάνει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, επιλέγετε το πρώτο, αυτό που είναι για torrent. Πατάτε αυτό που λέει download now και θα σας εμφανίσει τώρα ένα παραθυράκι. Εγώ μπαίνω από το Mozilla και θα σας εμφανίσει ένα παραθυράκι που θα λέει εδώ πέρα να το ανοίξετε με ποιο πρόγραμμα. Εγώ έχω το MeTorrent. Αν έχετε κάποιο άλλο, ας πούμε το BitTorrent, βάζετε το BitTorrent. Πατάτε OK, ανοίγει το BitTorrent και αρχίζει να κατεβάζει το παιχνίδι. Αφού το κατεβάσετε, θα σας εμφανίσει αυτό πέρα το συμπιεσμένο αρχείο που αυτό μας νοιάζει. Όπως σας είπα, είναι λίγο παραπάνω από 14,5, όπως βλέπετε είναι 15, κάτι. Πατάτε δεξί κλικ από συμπίεση εδώ. Τρέχετε το setup.exe. Περιμένετε να εμφανιστεί ένα παράθυρο εγκατάστασης. Σταματάτε τη μουσική για να μην σας ενοχλεί. Επιλέγετε αυτό εδώ πέρα τη δεύτερη επιλογή που λέει να αντιγράψετε τα αρχεία του φακέλου Codex στον φάκελο εγκατάστασης ώστε να μην έχετε εσείς να ασχοληθείτε με crack και τέτοια. Οπότε επιλέγετε αυτό. Πατάτε install να γίνει η εγκατάσταση και θα σας εμφανίσει το εικονίδιο της επεξεργασίας και είστε έτοιμοι να παίξετε το NASCAR Heat 3. Αυτά είχα να σας πω και σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!